ξεβανε τα φωτά τα Γιάννη. Τα μωμόρια ξεβανε τα φωτά τα Γιάννη. Αν τη χωριά λασκούντα να ραμώ μπαλάλι. Αν τη χωριά λασκούντα να ραμώ μπαλάλι.
για μένα μομόγερη είναι η ιερής του Μόμ. Μόμος ήταν θεός του γέλιου στην αρχαιότητα, η προσωποποίηση της μομφής και της κατηγορίας, ο θεός του γέλιου και της σάτυρας, και η μομόγερη είναι οι ιερείς του Μόμ, αυτοί οι οποίοι τελούν την τελετή, οι ιεροτελεστές προς τιμήν θεού Μόμ. Υπάρχουν πάρα πολλές ονομασίες για τους μομόγερους, όπως κοτσαμάνια, η μομόγερη. Είτε λέγοντας μομοέρεα, είτε μομοέρ, είτε κοτσαμάνια, είναι η τουρκική ονομασία του δρομένου, είτε καρναβάλια, που είναι η λατινική, θα έλεγα, γιατί υπήρχε και μια εποχή λατινοκρατίας στον Πόντο. Ο κύριος τίτλος και αυτός ο οποίος επικράτησε τελικά είναι μομοέρεα. Σε όλον τον Πόντο μέσα στο 12ήμερο δίναν και παίρναν οι παραστάσεις των μομόγερων. Η πρώτη περίοδος των μομόγερων, η αρχαϊκή δηλαδή, παρουσιάζονταν με μάσκες οι συμμετέχοντες. Ήταν ευετηριακοί, δηλαδή γίνονταν για το καλό της χρονιάς. Αυτό σιγά σιγά όμως εξαλείφθηκε, χάθηκε και δεν υπάρχει σήμερα κανένας συμμετέχων, όχι κόσμος που παρακολουθεί, που να πιστεύει ότι οι μομόγεροι, αν δεν γίνει το δρόμενο, δεν θα πάει καλά η χρονιά. Δηλαδή δεν έχουν πια θρησκευτική συνείδηση οι συμμετέχοντες, αλλά διασκεδάζουν οι ίδιοι, διασκεδάζοντας και αυτούς που τους παρακολουθούν. Δεκαήμερο των Χριστουγέννων αναβιώνουμε το έθιμο αυτό στο χωριό μας. Από μικρή ηλικία, στο δημοτικό, το μάθαμε το δρόμενο του χωριού και μετά το δημοτικό εμείς και η παρέα μου ξεκινήσαμε να συμμετέχουμε σαν χορευτές. Αργότερα εγώ έπαιξα και λύρα και μέχρι τώρα το κρατάμε σε υψηλά επίπεδα αυτό το δρόμενο, γιατί είναι εκείνες τις μέρες στο χωριό έχει ιδιαίτερη χαρά. Μας περιμένουν όλοι στα σπίτια. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Στο δρόμενο παίρνουν μέρος μόνο άντρες, όπως και σε πολλά δρόμενα του Πόντου. Αξίζει να σημειωθεί πως οι μομόγεροι υπήρξαν το αυτούσιο υλικό της δραματικής τέχνης και όπως γνωρίζουμε, στο αρχαίο θέατρο παίρνουν μέρος μόνο άντρες και τους γυναικείους ρόλους τους υποδίονται άντρες με προσωπία. Από τη στιγμή που ήρθαν από την πρώτη χρονιά κιόλας οι Πόντιοι, το έθιμο δεν το εγκατέλειψαν.
εξακολουθούσαν να ντύνονται. Βέβαια, οι στολές τους τότε ήταν πιο φτωχές, γιατί δεν υπήρχε η σημερινή οικονομική άνεση. Επειδή λοιπόν δεν υπήρχε η άνεση, με ό,τι παλιό είχανε. Θα θέλω να πω ότι βέβαια το χωριό αυτό κατοικήθηκε κυρίως από ποντίους και κυρίως από δύο χωριά τον Πόντο, από το Καπίκι, όπου ήταν το χωριό των γονέων μου και του πατέρα μου και της μάνας μου, και το Χαψίκι. Στην εποχή εκείνη, η μόνη διασκέδαση γενικώς στα χωριά, στο χωριό το οποίο έζησα, ήταν τα ποντιακά γλέντια. Στα χωριά της Κοζάνης, το Δρόμενο όπως παίζεται, κατά την άποψή μου και όχι μόνο, έχει χάσει πάρα πολλά από τα αρχαϊκά στοιχεία του. Πρώτα-πρώτα δεν φοράνε προβιές, δεν φοράνε μάσκες. Διατηρήθηκε όμως το αρχαϊκό στοιχείο του κλεψίματος στις νύφες. Διατηρήθηκε το τραγούδι και ο χορός που είναι στοιχεία αρχαϊκά και δύσκολα εξαφανίζονται αυτά. Θυμάμαι, κρυβόμουν στην ποδιά της μάνας μου ακόμα, γιατί έβλεπα τους μωμόγερους με την ενδυμασία τους και τρόμαζα και φυλαγόμουν στην αγκαλιά της μάνας μου. Αργότερα, όταν πια μεγάλωσα, όταν ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο, έπαιρνα μέρος αυτές τις παραστάσεις των μωμόγερων και υποδίθηκα το ρόλο της νύφης. Τις νύφες, όπως λέμε εμείς στα ποντιακά, που είναι και ομοιρικό, προτιμώ να το λέω τις νύφες. Μαζί με τον αείμνηστο Τάσο Παρχαρίδη, τον πατέρα του Αλέξη του Παρχαρίδη, ο οποίος τότε ήρθε από την Αυστραλία, και του λέω: Τάσο, μαζί με σένα θα ήθελα να οργανώσουμε αυτό το έθιμο. Και πραγματικά το οργανώσαμε και εγώ έπαιζα τον γιατρό. Ήμουν φοιτητής ιατρικής και με βάλανε να παίζω τον γιατρό. Και μάλιστα θυμάμαι πολύ καλά ότι στην πλάτη είχαν γράψει σε ένα χαρτόνι επάνω τρελίατρο. Με έκανε ειδικότητα τρελίατρο. Ο χορός γίνεται στον άβλιο χώρο της Εκκλησίας, μετά τη τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Αφού χορέψουν, παίρνουν την ευχή του ιερέα και ξεκινούν από την πλατεία του χωριού, από σπίτι σε σπίτι, και αφού γυρίσουν όλο το χωριό, καταλήγουν και πάλι στην πλατεία όπου ξεκινάει ένα μεγάλο γλέντι. Πολλές μαρτυρίες κάνουν γνωστό πως σε παλαιότερες εποχές, μόλις τελείωναν από το πρωτοχώρι, πήγαιναν σε γειτονικά χωριά. Πράγμα που γινόταν και στη Ματζούκα, την επαρχία του Πόντου από όπου κατάγονται οι πρωτοχωρήτες.
Οι γυναίκες τους υποδέχονται με πλούσια εδέσματα όπως τουρσί, σαρμαδάκια, χαψολάβασο, τριγόνια, φούστρο, γλυκά και τσίπουρο. Γεια και ευλογία! Γεια και ευλογία! Γεια πολλά παιδιά! Ο Πορτοράζι παλαιά φινάς φεύνε. Ο Πορτοράζι παλαιά φινάς φεύνε. Που ένα την κουέλεα συμμάτια χορεύνε. Που ένα την κουέλεα συμμάτια χορεύνε. Οι νύφες βάζουν στον ώμο του νοικοκύρη το μαντήλι τους, λέγοντάς τον «Η ανευλοΐαν και καλλιχρονίαν». Αυτός με τη σειρά του είναι υποχρεωμένος να βάλει μέσα στα μαντήλια χρήματα, τα οποία χρησιμοποιούν κυρίως για να βοηθήσουν οικονομικά ασθενέστερα οικογένειες, όπως γινόταν και στο Βόντο. Η νύφη είναι το βασικό στοιχείο, διότι είναι, θα λέγαμε, η γη που θα αναστηθεί. Χορεύω 6 χρόνια σε αυτό το δρόμενο, εδώ στο Πρωτοχώρι, στο ρόλο της νύφης. Ο ρόλος μας είναι να δείξουμε τη γονιμότητα της γυναίκας μέσα από αυτό το δρόμενο, να πειράζουμε γενικότερα τον κόσμο, να σατιρίζουμε τα κακώς γραμμένα κείμενα της εποχής μας με πολύ πλάκα, με πολύ καλό χαρακτήρα, χωρίς να προσβάλλουμε κανέναν πάντα. Να υπάρχει μια θετικότητα στο δρόμενο σε μεγάλους, μικρούς και νέες κυρίες, όπως πάντα, να μην προσβάλλουμε κανέναν. Η αρπαγή της νύφης ταυτίζεται με το μύθο της Περσεφόνης που συμβολίζει τη γονιμότητα της γης. Το παραδοσιακό συμβολισμός, ας πούμε, όταν πηγαίνουμε στα σπίτια, στις νοικοκυρές ή στους νοικοκύριδες, αφήνουμε το μαντήλι της πρίκας μας ουσιαστικά πάνω στον ώμο του σπιτιού νοικοκύρη και το ποσό που θα δώσει ο καθένας ανάλογα την οικονομική δυνατότητα το δίνουμε για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό, ας πούμε. Ο ρόλος μου στο δρόμενο είναι η νύφη που συμβολίζει τη γονιμότητα. Ο σκοπός των χορευτών είναι να προστατεύσουν την νύφη από τους επίδεξους, ας το πούμε, ληστές που θέλουν να την κλέψουν. Κάποια στιγμή αυτή όταν συμβαίνει, τον κυνηγάνε και μόλις τον πιάσουν πληρώνει το αντίτυπο που είναι στην ευκαιρία του καθενός, όσο θέλει ο καθένας. Και πέρα στο πέρι, νύφη! Αν είναι σε άψινο! Εγώ δεν είμαστε! Αδέ περάψω! Αδέ και γκά! Και τα ρέστη! Και έχουμε! Ο ρόλος μου εδώ και 3-4 χρόνια είναι ο ρόλος της γραίας που μαζί με το γέρο συμβολίζουν το παρελθόν, την αλλαγή από το παλιό στο καινούριο και είναι ένας πολύ χαρούμενος και ευδιάθετος ρόλος γιατί έχεις και το ελεύθερο να μπορέσεις να κάνεις πειράγματα με τον κόσμο, κάποια σατυρικά ή να βάλουν φωτιά το καλάθι και να απειλήσεις το σπίτι του νοικοκύριου ότι θα μπω κι εγώ στην αχαιρώνα σου, να δώσει ένα πρόστιμο μαζί με τη συνεργασία όλου του θεία σου. Η υπόλοιπη θεατρική ομάδα με τα διάφορα αστεία της ψυχαγωγεί το κοινό αυτοσχεδιάζοντας και σατιρίζοντας τα κακώς γραμμένα κείμενα της εποχής. Είναι σαν να βλέπουμε ένα γνήσιο λαϊκό θέατρο του δρόμου. Μέλη του θεάσου είναι η αρκούδα και ο αρκουδιάρης. Η αρκούδα στα ποντιακά άρκων είναι ένα ζώο που συμβολίζει τη δύναμη. Μαζί με τον αρκουδιάρη κάνουν διάφορα πειράγματα στον κόσμο. Ο παλιάτσος προπορεύονταν ομόγερον. Φορούσε πολύχρωμα ρούχα,
και με το θόρυβο των κουδουνιών ειδοποιούσε τις νοικοκυρές ότι η μαμόγερη φτάνουν στο σπίτι τους. Ο αστυνομικός ή αλλιώς τσανδαρμάς στο πρωτοχώρι Κοζάνης αποκαλείται πορτοραζάρχης, λόγω του ότι είναι υπεύθυνος για την τήρηση της τάξης. Ο γιατρός συμβολίζει την υγεία που θέλουμε να έρθει με το νέο έτος. Καθήκον του είναι να γιατρεύει τα μέλη του θειάσου από τις κακοποιήσεις και τα πειράγματα που δέχονται. Ο διάβολος φορούσε μαύρα ρούχα και έκανε διάφορα πειράγματα στον κόσμο. Ο διάβολος είναι ένα πρόσωπο της χριστιανικής θρησκείας. Δηλαδή, στην αρχαϊκή εποχή δεν μπορούσε να υπάρξει μέσα στους μαμόγερους. Δεν υπήρχε. Στην αρχαία εποχή είχαμε τους δαίμονες στην αρχαϊκή εποχή. Δεν είχαμε διαβόλους. Η Εκκλησία αναγκάστηκε να δεχθεί και το Ποντιακό Μωμόγερο, όπως αναγκάστηκε να δεχθεί και το Καρναβάλι, γιατί δεν μπόρεσε να το εξαλείψει όπως ήταν συνήθεια από την αρχαία Ελλάδα. Συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του χριστιανισμού, επειδή δεν μπόρεσε να το απαλείψει, αναγκάστηκε να το δεχτεί. Ο χορός μέσα στα νεκροταφεία που γίνεται είναι κάτι που ίσως κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν και μπορεί από κάποιους να παρεξηγηθεί. Για μας αυτό είναι ως φόρος τιμής στους ανθρώπους που φύγανε από κοντά μας και επειδή πάντα τους αισθανόμαστε και τους νιώθουμε δίπλα μας και μέσα μας. Θεωρούμε ότι με αυτό που κάνουμε πηγαίνουμε και χορεύουμε όλοι μαζί εκεί. Και εμείς αισθανόμαστε καλά, νομίζουμε ότι το ακούνε και το χαίρονται. Γι' αυτό το λόγο γίνεται και το κάνουμε και στο χορό το καλοκαιρινό αυτό. Είναι πολύ μεγάλη σύγκλιση και ιδιαίτερα για μένα, επειδή έχω εκεί και τον πατέρα μου που ήταν χορευτής πολλά χρόνια, αλλά και τον παππού μου που χόρευαν και συνέχιζαν το δρόμο μου. Συγκίνηση σίγουρα, γιατί εκεί πέρα αναπαύονται άνθρωποι που μεγαλώσαμε μαζί, που μας έμαθαν πράγματα για τον πολιτισμό μας, αλλά και μια ευθύνη ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που μας άφησαν αυτοί. Είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει, γιατί οι νέοι εκδηλώνουν την καλύτερη τιμή, την καλύτερη μνήμη σε αυτούς τους νεκρούς, τραγουδώντας και χορεύοντας τα μνήματα πάνω. Το σίγουρο είναι ότι το συγκεκριμένο συνέστημα δεν μπορεί να αποδοθεί με λέξεις. Εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι παίζοντας λύρα συμμετέχω στο να διατηρηθεί το συγκεκριμένο έθιμο, το οποίο μάθαμε από την πρώτη και δεύτερη προσωπική γενιά και έτσι θα μεταλαμπαδευτεί και θα διατηρηθεί. Μαζί με ως πρόεδρος του Ελληνικού Σωματείου Μωμόγερη, μαζί και με άλλους φορείς των ποντίων, για πρώτη φορά μίλησα για τους Μωμόγερους στο Υπουργείο Πολιτισμού και το έθιμο αυτό, το οποίο πραγματοποιείται σε 8 χωριά της Κοζάνης.
μου ζητήθηκε τότε να υποβάλω τον σχετικό φάκελο στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Διεύθυνση Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και ακριβώς αυτό έπραξα λίγους μήνες αργότερα. Ο φάκελος υπευλήθη το 2014, το φθινόπωρο, και το Μάρτιο, συγκεκριμένα η επιστολή ήρθε 19, απεστάλη μάλλον, 19 Μαρτίου του 2015, όπου πλέον οι μωμόγεροι είχαν εγγραφεί στον εθνικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έτσι λοιπόν, αφού ενεγράφει το έθιμο στον εθνικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στη συνέχεια αξιολογήθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού να είναι η πρότασή μας, δηλαδή η πρόταση της Ελλάδας, γιατί αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, να το καταλάβουν όλοι όσοι θέλουν να ασχοληθούν, ότι στην UNESCO δεν μπορεί να απευθυνόνται ούτε άτομα, ούτε φορείς ιδιωτικοί, παρά μόνο κρατικοί. Δηλαδή μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού είναι αρμόδιο να αποτανθεί στην UNESCO και να ζητήσει κάποιο στοιχείο που έχει πρώτα αξιολογηθεί και έχει εγγραφεί στον Εθνικό Κατάλογο, να είναι ένα στοιχείο πνευματικής δημιουργίας των Ελλήνων, ισχυρό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Στον Διεθνή Κατάλογο θα έπρεπε να υπάρχει και συνένεση των κατοίκων των χωριών όπου τελείται το δρόμενο. Έτσι λοιπόν απευθύνθηκα και στα 8 χωριά, μου απεστάλλει επιστολή και στα ελληνικά και στα αγγλικά, υπογεγραμμένη. Συγκέντρωσα λοιπόν όλες αυτές τις επιστολές συνένεσης, όπως λέγονται, και με την βοήθεια της διδάκτορος πλέον λαογραφίας της Μυροφόρας Ευσταθιάδου, την χάνει να είναι και σύζυγός μου, και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να συνεργαστούμε άψογα. Ήξερε και η ίδια και παρακολούθησε το δρόμενο αυτό σε όλα τα χωριά της Κοζάνης, όπου βρεθήκαμε σε ανύποπτο χρόνο εδώ και χρόνια. Άρα λοιπόν αυτό διευκόλυνε να συνταχθεί ο κατάλογος, να συνταχθεί ο φάκελος, όπου χρειαζόταν πράγματι η συμβολή της επιστήμης, γιατί πολλοί όροι λαογραφικοί είναι δύσκολο να αποδοθούν, κυρίως στα αγγλικά. Είναι δύσκολο ακόμα και για τους ανθρώπους που δουλεύουν στο Υπουργείο Πολιτισμού να προχωρήσουν σε τόσο βάθος και να αναλύσουν τόσο πολύ το ένα δρόμενο, το οποίο βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι έχει και άλλες δυσκολίες, γιατί δεν είναι ένα δρόμενο τοπικό της σημερινής Ελλάδας, αλλά ένα δρόμενο το οποίο ήρθε από πρόσφυγες Έλληνες από τον Πόντο. Τελικά, στις 30 Νοεμβρίου του 2016, την επόμενη χρονιά, περάσαμε με επιτυχία και το τρίτο στάδιο της Επιστημονικής Επιτροπής, όπου ελέγχει όλες τις λεπτομέρειες, και ενεγράφει το δρόμενο των μωμόαιρων στον Διεθνή Κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς. Τι σημαίνει εγγραφή στον Διεθνή Κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς? Καταρχήν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο στοιχείο, και εδώ μιλάμε για το συγκεκριμένο δρόμενο, είναι ένα ισχυρό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Δεύτερο, είναι πνευματική δημιουργία των Ελλήνων. Μιλάμε για έναν παγκόσμιο οργανισμό, την UNESCO. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχουν σε όλο τον κόσμο παρόμοια δρόμενα, όλα αυτά
κατατάσσονται κάτω από τους μωμόγερους, δηλαδή η αρχή είναι οι μωμόγεροι και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα δρόμενα του 12ημέρου για τον ίδιο λόγο, γίνονται για την ευετηρία, για την ευγωνία, για την καλή χρονιά, για διασκέδαση, όπως είπαμε, μόμος είναι ο Θεός του γέλιου και της σάτυρας, έξου προέρχεται και η λέξη μίμος, μίμησης. Και έτσι οι Έλληνες έχουν αυτήν την, το copyright, ας πούμε, αυτής της, αυτού του δρομένου. Έτσι λοιπόν, το να υπάρχει ένα στοιχείο εγγεγραμμένο στο Διεθνή Κατάλογο σημαίνει ότι ο ελληνισμός και συγκεκριμένα οι Έλληνες του Πόντου προσφέρουν πολύ μεγάλη υπηρεσία, ένα τεράστιο δώρο σε όλη την ανθρωπότητα. Στο πρωτοχώρι, το δρόμενο δεν έχει σταματήσει ποτέ. Αξίζει να σημειωθεί πως σε δύσκολες στιγμές για την Ελλάδα, όπως ήταν η κατοχή, η Χούντα ή και ο Εμφύλιος πόλεμος, δεν σταμάτησε το δρόμενο. Απλά έχουμε πιο φτωχικές ενδυμασίες και δεν έχουμε τα προσωπία. Η σημασία του δρόμενου διαφέρει για τους ανθρώπους που έχουν βιωματική σχέση και κάνει κάθε στιγμή μοναδική. Οι παλαιότερες γενιές, βλέποντας τους νέους να χορεύουν με πάθος, φέρνουν στο μυαλό τους αναμνήσεις, γυρίζουν στο παρελθόν και μπροστά τους αντικρίζουν τη δύναμη της παράδοσης, μη γνωρίζοντας ότι αυτοί οι ίδιοι είναι ένα μεγάλο κομμάτι της και αποτελούν γέφυρες αξιών για όλους εμάς τους νέους συνεχιστές. Αυτό λέγεται δύναμη της μνήμης. Ποιος δεν αντίκρισε τον παππού του να βγαίνει από το κατώφλι του σπιτιού του να υποδεχτεί τους μωμόγερους και να μην δακρύσει όταν με περηφάνεια έβλεπε μέσα σε μια στιγμή όλη του τη ζωή? Θα έλεγες πως εκείνη τη στιγμή, βλέποντας αυτή την χαρμολύπη στα μάτια τους, ενεργοποιείται το χρέος σου στον πολιτισμό. Ο παππούς μου είναι αρχηγός τους μωμόγερους και έτσι κι εγώ συμμετείχα σε αυτό το έθιμο. Βλέπω τον παππού μου να χορεύει και θέλω κι εγώ να συμμετέχω. Μου λένε Χρήστο Γιαννόπουλο, μένω τα τελευταία χρόνια στο πρωτοχώρι και μέσα από δραστηριότητες έμαθα την ιστορία του μωμόγερου και μου αρέσει πολύ. Μ' αρέσει αυτός ο χορός, επειδή το χορεύουμε με την περικεφαλαία και μου αρέσει. Με λένε Γιώργο Αδαμίδη και είμαι 11 χρονών. Όταν μεγαλώσω θέλω να χορεύω και να μάθω κι άλλα πολλά άλλα. Θέλω να συνεχίσω την παράδοση, θέλω να χορέψω κι εγώ. Κάθε χρόνο περιμένω με ανυπομονησία να περάσουν οι μωμόγοι από το σπίτι μου και η σκέψη μου είναι πότε θα είμαι κι εγώ ένας από τους χορευτές. Με λένε Γιάννη Δαμίδη, είμαι 10 χρονών και θέλω να πάω στους μωμόγερους να χορέψω, να περάσω καλά και να κάνω αυτά που έκανε ο παππούς μου και να συνεχίσω την παράδοση. Στα μάτια των μικρών παιδιών βλέπεις την αγωνία και την προσμονή να μεγαλώσουν για να πάρουν μέρος. Το βλέμμα τους χάνεται στη χορευτική κίνηση και το σώμα τους τρέμει στο άκουσμα των συνθημάτων του αρχηγού. Γυρίζεις δίπλα και καμαρώνεις τα νέα παλικάρια που με πάθος χορεύουν, ακούραστοι, κουβαλώντας στις πλάτες τους το χρέος της παράδοσης, τραγουδώντας για την πατρίδα, το θάνατο, την αγάπη, για τα πρόσωπα που λείπουν σήμερα από κοντά μας. Η στιγμή είναι μοναδική και η σκέψη που κάνεις είναι μόνο μία. Κάποτε εδώ χόρευε ο παππούς,
ο πατέρας σου και αύριο θα χορεύει ο γιος σου. Ένα δρόμενο με παρελθόν, παρόν και μέλλον. Τα μομοέργα εδώ και 8 χρόνια. Το συνέστημα είναι μοναδικό. Τα δάκρυα προσπαθούν να κρατηθούν στα μάτια μας και η σκέψη μας παλεύει με ένα γιατί. Που ένα τύπου έλεαν, στην πλατεία αν χορεύνε. Χορεύω από μικρό παιδί. Μετά το σχολείο ξεκίνησα. Μόλις τελείωσα το σχολείο και μετά με κέντρισε το ενδιαφέρον. Ξεκίνησα στην αρχή την όμου νύφη. Μετά αποφάσισα να γίνω χορευτής και συνεχίζω. Χορεύω από μικρό παιδί στο σύλλογο, από τα νήπια, τα χορευτικά. Και από το 2003, όταν ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, από σπόντα, επειδή δεν είχαν άτομα να συμπληρώσουν σε μια παράσταση που κάνα στην Αριστοτέλους, ξεκίνησα να χορεύω. Και από τότε, 15 χρόνια τώρα, ανελειπώς κάθε χρόνο. Από μικρός παίζω αγγείο και νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση όταν βλέπω τους ηλικιωμένους να συγκινούνται που μας βλέπουν. Μου αρέσει καταρχήν, αλλιώς δεν θα ερχόμουν. Μου αρέσει όλο το κλίμα γενικότερα που επικρατεί μεταξύ μας. Οι χορευτές είμαστε ενωμένοι, περνάμε καλά και αυτό είναι κυρίως, ότι περνάμε καλά. Σίγουρα είμαστε μια παρέα, όλοι μαζί, φίλοι, από παιδιά. Και αυτό βγαίνει νομίζω και σαν αποτέλεσμα και σαν χορευτικό αυτό που κάνουμε. Που είμαστε όλοι δεμένοι, όλοι μαζί τρέχουμε για το σύλλογο, προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνέχεια. Είναι μια ευθύνη, το βλέπω σαν μια ευθύνη ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το δρόμενο και για αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν έξω και συγκινούνται και μας περιμένουν να μας πούνε ένα χρόνια πολλά και να τους ανταποδώσουμε αυτή τη χαρά που νιώθουν και είναι τιμή για εμάς αυτό το πράγμα όλο που γίνεται. Είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμαστε όλο το χρόνο. Πότε θα φτάσει αυτό το διήμερο για να ξεκινήσουμε από το πρωί, να γυρίσουμε το χωριό μας, να πιούμε μαζί με ανθρώπους που μεγαλώσαμε μαζί. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να χορεύουμε, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τους χορευτές που είναι τώρα και από τα μικρά τα παιδιά από 5 χρονών, βλέπω αρχίζουν και φοράνε τη στολή, κάνουν τα χορευτικό όλα τα τσαλίμια. Τα τελευταία χρόνια ζω στο Πρωτοχώρι, γνώρισα το δρόμενο και πλέον περιμένω κι εγώ τους μομόγυρο σπίτι μου. Μου άρεσε το πάντρεμα του θεάτρου με το χορό και μαθαίνοντας την ιστορία που κρύβει, έμεινα έκπληκτος. Όποιος βρεθεί στο Πρωτοχώρι θα μαγευτεί, όπως είπα πριν, με το πάντρεμα του θεάτρου και του χορού. Θα αναρωτηθεί για την ιστορία του, θα γνωρίσει καλά την φιλοξενία των ποντίων, θα εκπλαγεί με το πάθος των νέων, θα διασκεδάσει με την ψυχή του και θα φύγει παίρνοντας μαζί του στοιχεία από την ιστορία και τον πολιτισμό αυτού του τόπου. Μέσα από ένα δρόμενο μπορεί να μάθει κάποιος για την ιστορία, το θέατρο, το χορό, τη διάλεκτο, τον τρόπο ζωής των ανθρώπων αυτών. Τα αισθήματα είναι αισθήματα υπερηφάνειας, διότι αυτά τα παιδιά είναι που κρατούν και τώρα και στο μέλλον θα κρατήσουν τον πολιτισμό και την παράδοση. Θερμά συγχαρητήρια. Βέβαια και εγώ ως πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Ομοσπονδίας υπεστήριξα πάρα πολύ τη νεολαία, διότι η νεολαία είναι όχι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον. Είναι μια νεολαία η οποία έψαξε, βρήκε τις ρίζες της, βρήκε ότι οι ρίζες προέρχονται από τον πόντο, ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, ρίζωσαν οι ρίζες, έκαναν το δέντρο, άνθησαν, έφεραν καρπούς της απίσης απολαμβάναμε σήμερα. Η νεολαία είναι το άπαν και η νεολαία κρατάει σήμερα τον πολιτισμό και την παράδοση. Σας ευχαριστώ πάντα, σας νεολαία. Όλο τον κόσμο.
να σας χαρίσει τα πάντα, υγεία και χαρά και τα καλύτερα ο νέος χρόνος. Και στους νέους και στους ηλικιωμένους. Το Δρόμενο των Μαμόγερων είναι κυβωτός λαϊκής παράδοσης. Δεν μιλάμε για μιμητισμό ούτε για μία εκδήλωση, αλλά για τη διατήρηση του παρελθόντος δημιουργώντας μέλλον. Κάνει την εμφάνισή του πριν το αρχαίο Αττικό δράμα. Πέρασε από όλους τους αιώνες, από όλους τους σταθμούς της ιστορίας, διδάσκοντας αξίες, ανθρωπισμό, πολιτισμό, τέχνη. Έτσι, σε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα των αιώνων, τη γενοκτονία του ελληνικού λαού, και έφτασε αλόβητος στις πατρογονικές αιστείες. Όπως έφτασαν και όσοι από τους προγόνους μας κατάφεραν να σωθούν, σηκώνοντας το μεγάλο σταυρό του μαρτυρίου και έχοντας συνοδοιπόρο την πίστη στο Θεό, την ελπίδα, την ανθρωπιά και το δυναμισμό τους. Θα πω για πρώτη φορά, ίσως να μην το, και πιστεύω ότι δεν το ξέρουν, ένα δύστιχο το οποίο μου έχει πει ο πατέρας μου. Να έμνε ένας Έλληνας, ένας μαυροκορδάτος. Την Τούρκη ανθεχάλανα πουλόπον κατά κράτος. Όπως έγραψε ο αγαπημένος Νικόλαος Καζαντζάκης, το πρώτο σου χρέος, εκτελώντας τη θητεία σου στη Ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο σου. Και το τρίτο σου χρέος είναι να παραδώσεις στο γιο σου τη μεγάλη εντολή για να σε ξεπεράσει. Θέλω η νέα γενιά να συνεχίσει με ζήλο και αγάπη την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Συνεχίστε. Συνεχίζω. Άρς!